Είπαμε ότι θα έχουμε και καλές μέρες, κύριε Υπουργέ. Αλλάζουν λίγο τα δεδομένα. Κάποιοι τα περιγράφουν και πιο δραματικά, δηλαδή τα όσα ακούμε από δηλώσεις υπουργών. Φαίνεται ότι η εικόνα στην Ελλάδα, λόγω των πιέσεων που δεχόμαστε και λόγω της αρνητικής στάσης διαφόρων χωρών, μας οδηγούν στο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση και διαφορετικά. Πολύ γρήγορα να πούμε αυτά που διαβάζουμε, ότι αναζητούνται πολύ περισσότεροι χώροι για να στηθούν κέντρα φιλοξενίας και σε πολλές περιπτώσεις αυτά τα κέντρα μπορεί να πρέπει να φιλοξενήσουν ανθρώπους όχι για λίγες μέρες, έτσι όπως ήταν ο αρχικός σχεδιασμός, αλλά για κάποια χρόνια, 2-3 χρόνια όπως είπε ο Υπουργός. Υπάρχει οργανωμένο σχέδιο αυτή τη στιγμή για αυτόν τον αριθμό που μέρα με τη μέρα βλέπουμε ότι πολλαπλασιάζεται? Κυρία Μιχαλιδάκη, αναφυσβήτητα είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση, στην οποία όμως το κράτος, η κυβέρνηση έχει ενεργοποιήσει ό,τι δυνάμεις έχει. Έχει ενεργοποιηθεί ο στρατός, η αστυνομία, όλος ο κρατικός μηχανισμός, οι περιφέρειες, οι δήμοι, και μπορώ να πω συντεταγμένα βοηθούν αυτή τη στιγμή. Υπάρχει πολύ καλός σχεδιασμός σε ό,τι αφορά τις ροές που έρχονται από τα νησιά, πηγαίνουν στην υπηρετική χώρα και στη συνέχεια κατευθύνονται ακόμη προς τα βόρεια, δυστυχώς, γιατί δεν έχουν πιστεί αυτοί οι άνθρωποι ότι ουσιαστικά τα σύνορα έχουν κλείσει. Χθες μπήκαν στα Σκόπια γύρω στα 500 άτομα, αλλά στη συνέχεια σήμερα το πρωί κλείσαν πάλι τα σύνορα. Τις προηγούμενες μέρες ήταν πολύ μικρός ο αριθμός που είχαν γίνει αποδεκτοί. Ιδωμένοι, κύριε Υπουργέ, και το βλέπετε, μέρα με τη μέρα γίνεται ένας τεράστιος καταβλισμός. Αυτό πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί? Γιατί κάποια στιγμή θα δημιουργηθεί μια έκρηξη. Κύριε Μιχαλιδάκη, υπάρχει σοβαρό πρόβλημα εκεί, γιατί απελπισμένοι άνθρωποι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν ό,τι δυνατότητες υπάρχουν για να φύγουν προς τα βόρεια. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με πολλούς καταβλισμούς που έχουμε φτιάξει και στη Βόρεια Ελλάδα και στο εσωτερικό της χώρας και εδώ κοντά στην Αθήνα. Βλέπετε ότι δεν έχει επηρεαστεί η ζωή των κατοίκων στις πόλεις και στην Εθνική Οδό, εκτός από μία μέρα που παρουσιάστηκαν τα προβλήματα και βελτιώθηκε πολύ γρήγορα η κατάσταση. Επομένως, διατηρούμε και τις αρχές του ανθρωπισμού και την τάξη που πρέπει να υπάρχει και την οργανωμένη αντιμετώπιση. Είναι μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Οι αυξομοιώσεις των ροών δεν επιτρέπουν μια καλή εκτίμηση. Η Τουρκία συνεχίζει να στέλνει κόσμο και σήμερα, το προηγούμενο 24ωρο, 2.200 άνθρωποι μπήκαν στα ελληνικά νησιά. Κάνουμε ό,τι μπορούμε και πιστεύω ότι κύριε πλέον Υπουργέ, γίνεται μια συστηματική αντιμετώπιση του προβλήματος. Επιτρέψτε μας τη διακοπή για κάτι πολύ συγκεκριμένο, το οποίο το ξεκίνησε πριν λίγο η Μάριον. Στην Ιδωμένη είναι 10.000 άνθρωποι. Είναι σε συνθήκες αφόρητης πίεσης και έντασης. Είναι σχεδόν άφλιες οι συνθήκες που παίρνουν τις ώρες τους. Μας περιγράψαν ακόμα και ανθρώπους, 1.500, που διανυκτέρευσαν κάτω από τη βροχή χωρίς τη δυνατότητα μιας σκηνής. Αυτό μπορεί να προκαλέσει εκρήξεις, ανθρώπινες. Δεν μιλώ για οργανωμένα επεισόδια, αλλά εκρήξεις, εντάσεις. Υπάρχει κάποιο σχέδιο σε αυτό το ενδεχόμενο? Δεν εισηγούμαστε αστυνομική βία ή αστυνομική παρέμβαση. Κάποιον τρόπο έτσι ώστε να προλάβουμε καταστάσεις και να μην ερχόμαστε μετά να λειτουργούμε πυροσβεστικά? Στα 10 χιλιόμετρα από την Ιδωμένη υπάρχει οργανωμένος καταβλισμός και στα 20 χιλιόμετρα υπάρχει άλλος καταβλισμός και θα φτιάξουμε κι άλλον έναν. Σε αυτούς τους καταβλισμούς δεν μένουν αυτοί οι άνθρωποι, γιατί τρέχουν στην Ιδωμένη να προφτάσουν να μπουν στα Σκόπια και να φύγουν προς τα βόρεια. Επομένως, τους δίνεται η δυνατότητα να έχουν και στέγη και τροφή, αλλά δυστυχώς αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πιστεί για αυτό που είπα πριν, ότι ουσιαστικά τα σύνορα έχουν κλείσει και τρέχουν να εκμεταλλευτούν τις τελευταίες ευκαιρίες. Το κράτος έχει κάνει ό,τι μπορεί για να συγκρατήσει αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα πρέπει να πιστούν αυτοί οι άνθρωποι, προσπαθούμε να περάσουμε όλα τα μηνύματα και στις χώρες τους. Το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κάνει ενέργειες με σποτάκια σε αυτούς τους πληθυσμούς. Δεν είναι εύκολο. Ακόμη έχουν την ελπίδα ότι μπορεί να φύγουν προς τα βόρεια, αλλά θα πρέπει να πιστούν ότι δεν υπάρχουν πολλές δυνατότητες. Τώρα, κύριε Υπουργέ, είναι μεγάλο θέμα τώρα, γιατί
πραγματικά αυτά είναι και κέντρα ανοιχτής φιλοξενίας, έτσι όπως καταλαβαίνουμε. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν εμποδίζονται αυτοί οι άνθρωποι, πληροφορούνται δεχομένως ότι τα σύνορα, το ξέρουν όλοι ότι τα σύνορα είναι κλειστά, αλλά πάνε με την ελπίδα ότι αυτοί θα είναι από τους τυχερούς που θα περάσουν. Παρ' όλα αυτά, στο σχεδιασμό το δικό σας, φαντάζομαι, βάζετε και το ενδεχόμενο αυτό το για το οποίο συζητάμε, ότι κάπως πρέπει να υπάρξει μια ανάσχεση αυτού του πληθυσμού προς τα εκεί. Γιατί διαφορετικά, οι επόμενες μέρες, αν συνεχίσει με αυτό το ρυθμό να αυξάνει ο αριθμός τους, πραγματικά δεν θα είναι καθόλου διαχειρίσιμη η κατάσταση. Και μας περιγράφουν ότι υπάρχουν και άλλοι κίνδυνοι που έχουν να κάνουν και με την υγιεινή και γενικότερα με προβλήματα υγείας που είναι παιδιά επάνω, προβλήματα με το νερό. Δηλαδή, μπορεί να δημιουργηθούν καταστάσεις που δεν θα είναι ελέγξιμες ενδεχομένως. Κυρία Μιχελιδάκη, δεν μπορεί σε ένα σημείο να υπάρχει πολύ μεγάλη συσσόρευση ανθρώπων. Προσπαθούμε, κάνουμε ανασχέσεις, φιλτράρουμε παρακάτω. Δυστυχώς, είτε μέσα από τα χωράφια, είτε από άλλους δρόμους επαρχιακούς, φεύγουν αυτοί οι άνθρωποι από τους καταβλισμούς της περιοχής του Κιλκής και των Διαβατών και πηγαίνουν προς την Ιδωμένη. Προσπαθούμε να ανασχέσουμε και να κρατήσουμε αυτούς τους ανθρώπους όσο γίνεται στους χώρους, στους καταβλισμούς και στους χώρους προς τα πίσω. Δεν είναι πάντα εύκολο, όμως βλέπουμε ότι πράγματι έχει συσσωρευτεί πολλοί κόσμος και θα πρέπει να ληφθούν επιπλέον μέτρα. Υπάρχει αρκετός κόσμος και στην Αττική, θα κατασκευαστούν επιπλέον καταβλισμοί και σε άλλους χώρους προς τα πίσω. Είναι μια κατάσταση την οποία αντιμετωπίζουμε ενώ είναι σε εξέλιξη. Είχαν ληφθεί μέτρα, αλλά παίρνουμε και άλλα επιπλέον. Αυτή είναι η κατάσταση, πολύ δύσκολη. Σας είπα, πιστεύουμε ότι και με τη βοήθεια της Ευρώπης και με την αλλαγή της νοοτροπίας και της πολιτικής στην Ευρώπη θα μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Παρακαλώ. Σε επίπεδο αρμοδιοτήτων σας, άρχισε μια συζήτηση για τον αριθμό των προσφύγων ή των μεταναστών που μπορούν να φιλοξενούνται, να διαμένουν για λίγες ημέρες, κάποιες εβδομάδες ή και για έναν χρόνο σε οργανωμένα κέντρα, είτε ανοιχτά είτε κλειστά. Άκουσα τον κύριο Μουζάλα να περιγράφει και το ενδεχόμενο κλειστών κέντρων για μετανάστες κυρίως που πρέπει να επαναπροωθηθούν στις χώρες τους. Για αυτό το ενδεχόμενο υπάρχουν εγγυήσεις για την ασφάλεια και τάξη που δεν αφορά μόνο τους πρόσφυγες ή τους μετανάστες, αφορά και τους Έλληνες πολίτες. Οι δήμαρχοι, για παράδειγμα, πολύ συχνά πυκνά σας ζητούν εγγυήσεις για τη λειτουργία αυτών των κέντρων. Είστε έτοιμοι ως Ελληνική Αστυνομία, ως Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και έχετε μία εκτίμηση για το ποιος είναι ο αριθμός που μπορεί να αντέξει η χώρα? Ήδη συζητείτε η δήλωση του κ. Κοτζιά για 150.000 ανθρώπους. Ακριβώς. Υπάρχουν αυτές οι εκτιμήσεις. Σε ό,τι όμως αφορά το θέμα της ασφάλειας που είναι καθαρά και της τάξης αρμοδιότητα του δικού μου Υπουργείου, νομίζω ότι έχετε δει, παρά τα προβλήματα που υπάρχουν, παρά την υπερβολική δουλειά που έχει πέσει στους ώμους της ελληνικής αστυνομίας, διατηρούνται τα πράγματα χωρίς προβλήματα παραβατικότητας ή πολύ περισσότερο εγκληματικότητας. Υπάρχουν αυτά τα προβλήματα της υπερσυσσόρευσης των ανθρώπων, τα οποία και αυτά θα πρέπει να λυθούν. Πράγματι, ένα μέρος των οικονομικών προσφύγων θα κρατηθεί σε κέντρα κράτησης προκειμένου να επιστραφεί στις χώρες προέλευσης, και αυτή είναι η μεγάλη προσπάθεια και εκεί ζητάμε τη βοήθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία πρέπει να πιέσει, γιατί δεν μπορεί η χώρα μας μόνο να πιέσει άλλες χώρες ασιατικές όπως το Πακιστάν ή το Μαρόκο στην Αφρική. Άρα, κύριε Τόσκα, για τις επαναπροωθήσεις που είναι κάτι μαχητό αυτή τη στιγμή και πολύ αναγκαίο, αυτοί οι άνθρωποι θα γίνει διαχωρισμός στα κέντρα φιλοξενίας? Δηλαδή, όσοι είναι οικονομικοί μετανάστες και θα μπουν σε αυτή τη διαδικασία, θα είναι σε ένα κλειστό κέντρο φιλοξενίας μέχρι να ξαναγυρίσουν στις πατρίδες τους?
Ήδη, κυρία Μιχελιδάκη, έχουμε αρχίσει αυτή την προσπάθεια και ήδη έχει μειωθεί πάρα πολύ ο αριθμός των Μαροκινών. Στη συνέχεια προσπαθούμε να κάνουμε το ίδιο και για Πακιστανούς και ορισμένους άλλους που είναι καθαρά οικονομικοί μετανάστες και δεν έχουν πόλεμο στις χώρες τους, απλά αναζητούν μια καλύτερη τύχη. Θα προσπαθήσουμε να αρχίσουμε επιστροφές και σε αυτές τις χώρες. Δεν είναι συνεργάσιμες τόσο πολύ αυτές τις χώρες και γι' αυτό χρειάζεται η διεθνής πίεση, η οποία πιστεύουμε ότι θα αρχίσει να γίνεται αισθητή προς αυτές τις χώρες για να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Πιεζόμαστε με το να χρόνο, επιμείνουμε για δευτερόλεπτα, να ρωτήσουμε και για την εσπροκέρδεια, έτσι, γιατί νομίζω ότι είναι και θέμα του αυτό Υπουργού. Αυτό ήθελα. Έτσι. Ακριβώς, αλλά δεν άκουσα την εκτίμηση. Παρακαλώ. Για τον αριθμό. Αν συμφωνεί για το 150.000, αν αυτός είναι ένας αριθμός που μπορεί να αντέξει η χώρα μας, ή δεν το άκουσα εγώ λόγω της επικοινωνίας. Αν συμφωνείτε με την εκτίμηση ότι μπορούμε να αντέξουμε 150.000 ανθρώπους. Μπορούμε να αντέξουμε σε ένα τέτοιο αριθμό, αλλά ξέρετε κάτι, ούτε οι πρόσφυγες έχουν διάθεση να μείνουν στη χώρα μας, ξέρουν τα προβλήματα ανεργίας, ξέρουν τα προβλήματα τις δυσκολίες έβρεσης δουλειάς, επομένως και αυτοί θέλουν να φύγουν και είτε να πάνε σε χώρες που υπάρχει μικρότερη ανεργία. Καλώς, κύριε Υπουργέ, να προλάβουμε αυτό, λίγο. Να μην αδικήσουμε αυτό που άνοιξε η Μάριον. Όχι, επειδή έχουμε παράλληλα και την εξέλιξη της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον κύριο Τούσκ και ενδεχομένως να μας διακόψουν, κύριε Τόσκα, αλλά δεν θέλουμε να μην θίξουμε το θέμα της εσχροκέρδειας και των κερδοσκόπων πάνω σε αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να τους πουλάνε προϊόντα πολύ επάνω από την τιμή τους, εάν εσείς, που φαντάζομαι ότι είναι μέρος και της δικής σας της δουλειάς, γιατί αυτό γίνεται μπροστά στα μάτια ολονών, μπορεί να ελεγχθεί. Και πώς θα και το όχι ελέγξετε. Μόνο προϊόντα, Μάριον. Ακόμα και ελπίδα μέσω υποσχέσεων ότι θα πάνε από άλλες διόδους στα Σκόπια στην Αλβανία. Και δεν αυτό είναι μόνο τα προϊόντα που περιγράφαμε. Βεβαίως, και αυτό είναι και το μεγάλο. Δώσε μου 500 ευρώ να σε πάω στα Σκόπια. Μακριά από μένα. Ναι. Μακριά από μένα κάθε ωρεοποίηση της κατάστασης. Όταν έχουμε τέτοιες συσσωρεύσεις υπάρχουν τέτοια προβλήματα, αλλά να είναι σίγουροι όσοι προσπαθούν να κάνουν τέτοιες ενέργειες ότι δεν πρόκειται να μείνουν ατιμόρυτοι. Θα ενταθούν οι έλεγχοι στις περιοχές που έχει συγκεντρωθεί. Κύριε Υπουργέ, μένουν. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Να το πω, θα την πληρώσουμε. Πριν δύο μέρες. Ναι. Κύριε Υπουργέ, με συγχωρείτε, αλλά μένουν. Πριν δύο μέρες μεταφέραμε ως ρεπορτάζ, γνήσια διασταυρωμένο, ότι στην πλατεία Βικτωρίας πλησιάζουν αυτούς τους δυστυχείς ανθρώπους και τους λένε τόσο για να σε βάλω στα Σκόπια. Η πλατεία Βικτωρίας δεν είναι κάποιο κακοτράχαλο σημείο που δεν μπορεί να υπάρξει μια αστυνομική επιτήρηση για αυτό το ζήτημα που σας περιγράφουμε. Κύριε Γιαννούλη, θυμάστε πως ήταν η πλατεία Βικτωρίας πριν ένα χρόνο. Νομίζω ότι η κατάσταση, παρά το τεράστιο βάρος που έχει πέσει στους ώμους της χώρας αυτή τη στιγμή, ναι, τέλος πάντων θα είχατε ακούσει, παρά το τεράστιο βάρος το προσφυγικό που έχει αυξηθεί πάρα πολύ ο αριθμός των προσφύγων αυτή τη στιγμή, η κατάσταση είναι πάρα πολύ καλύτερη και την έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο τον κύριο Καμίνη και προσπαθούμε να βελτιώσουμε την κατάσταση και στην πλατεία Βικτωρίας και στο κέντρο της Αθήνας. Γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, κύριε Υπουργέ, από την αστυνομία, με όλο το σεβασμό, και νομίζω δεν σας ρώτησα ότι αυτό. Είναι πολύ καλύτερη, κύριε από Υπουργέ. Πέρσι και θα γίνει ακόμη καλύτερη. Παρακαλώ, συγγνώμη. Δεν σας ρώτησα αυτό με όλο το σεβασμό. Σας ρώτησα αν μπορεί να υπάρξει ένα σχέδιο εντοπισμού μιας παραβατικότητας που είναι προκλητική. Την ώρα που όλη η παγκόσμια κοινή γνώμη βλέπει με οδύνη αυτές τις εικόνες και την περιπέτεια αυτών των ανθρώπων, στην Ελλάδα να φύονται και να παραμένουν σε ισχύ αυτά τα κυκλώματα. Αν μπορούν να πιαστούν, σας ρωτάω. Όταν έχουμε ένα τέτοιο τεράστιο κύμα προβλημάτων με το μεταναστευτικό, κυνηγάμε και τα προβλήματα των κερδοσκόπων, κυνηγάμε και τα προβλήματα που δημιουργούνται από τους διακινητές, αλλά θα πρέπει να το δείτε σε ένα συνολικό πλαίσιο και όχι σαν μεμονωμένα περιστατικά, τα οποία δυστυχώς δεν ζούμε σε κοινωνία Αγίων. Κύριε Τόσκα, υπάρχουν. Κάτι να σας ρωτήσουμε κάτι μου, πιο πολιτικό το και το διπλωματικό. Πες, Χρήστο, αυτό που παρακαλώ. Θέλεις. Πριν, Μάριον, επίτρεψέ μου ένα λεπτό. Επειδή στο λιμενικό υποκλίνονται με σεβασμό και ευαισθησία όλοι οι Έλληνες πολίτες και η παγκόσμια κοινή γνώμη θα προσέθετα,
Αυτοί οι άνθρωποι όμως εδώ και μήνες διαμαρτύρονται ότι αυτό που κάνουν το κάνουν με πολλές δυσκολίες, με αυτοθυσία και αυταπάρνηση, αλλά το κάνουν με πολλές δυσκολίες λόγω των ελλείψεων που υπάρχουν σε προσωπικό, μέσα και υποδομές. Επ' αυτού υπάρχει κάποια απάντηση, κύριε Τόσκα? Και το λιμενικό, το οποίο ανήκει βέβαια στο Υπουργείο Ναυτιλίας του κ. Δρίτσα, αλλά και η αστυνομία που ανήκει στο Υπουργείο το δικό μου, καταβάλουν μια τεράστια προσπάθεια, υπεράνθρωπες προσπάθειες αυτών των ανθρώπων που ούτε διαφημίζεται, ούτε καθημερινά ανακοινώνουμε πόσος κόσμος σώθηκε στη θάλασσα ή πόσοι άνθρωποι βοηθήθηκαν στο εσωτερικό της χώρας. Δεν παρακολουθείτε εγώ θα ήθελα και δημόσια να πω ένα μπράβο σε όλους αυτούς τους ανθρώπους που προσπαθούν καθημερινά, καταβάλλοντας τόση μεγάλη προσπάθεια. Και είναι οι αφανείς ήρωες της καθημερινότητας. Έχουν προβλήματα, υπάρχουν τεράστια προβλήματα και τεχνικά προβλήματα και προβλήματα απασχόλησης για πάρα πολλές ώρες. Κοιτάζουμε να δούμε τι μπορεί να γίνει, αλλά ξέρετε κάτι, με πατριωτική αντίληψη αυτή τη στιγμή δουλεύει όλος αυτός ο κόσμος. Καταλαβαίνουν ότι η χώρα αντιμετωπίζει ένα τεράστιο πρόβλημα και βοηθούν αγόγιστα. Αυτό κάποια στιγμή θα πρέπει να αναγνωριστεί για όλο αυτό το προσωπικό και του λιμενικού και της αστυνομίας. Κύριε Τόσκα, εγώ ήθελα να επανέλθω στο κομμάτι που έχετε αναφέρει αρκετές φορές όση ώρα συνομιλούμε, για το κομμάτι των Ευρωπαίων, των αποφάσεων και αν θα διατηρηθεί ή εν πάση περιπτώσει θα πατήσουμε σε αυτό που λέμε αλληλεγγύη στην Ευρώπη και αν βοηθηθεί και η Ελλάδα μέσα από αυτή τη διαδικασία. Είναι μια κρίσιμη σύνοδος στις επόμενες μέρες. Υπάρχει ένας διπλωματικός πυρετός. Πιστεύετε ότι η Ελλάδα πρέπει να φτάσει μέχρι τα άκρα, δηλαδή πρέπει να διεκδικήσει και με τρόπους, βάζοντας ενδεχομένως ένα βέτο, αυτό που συζητείτε εδώ και κάποιοι το θεωρούν μια ενδεδειγμένη λύση αν απαιτηθεί και για κάποιους άλλους όμως είναι, κάποιοι άλλοι στέκονται αρνητικά? Νομίζω ότι τα διαπραγματευτικά όπλα δεν πρέπει να ανακοινώνονται. Από εκεί και πέρα πιστεύω ότι η Ευρώπη επιτέλους, αν δεν μιλάω για όλες τις χώρες της Ευρώπης, γιατί ένα μέρος της Ευρώπης το έχει καταλάβει, και η υπόλοιπη Ευρώπη λοιπόν που δεν έχει κατανοήσει την βάση του προβλήματος ως τώρα, θα πρέπει να καταλάβει και τον ανθρωπισμό με τον οποίο πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, αλλά και την ορθή λογική. Αυτή τη στιγμή λείπει η λογική από ορισμένες χώρες και φυσικά κάποιες χώρες δεν έχουν αντιληφθεί τις ευρωπαϊκές αξίες στις οποίες στηρίζει το πολιτισμός της Ευρώπης εδώ και εκατοντάδες χρόνια. Επομένως, είναι η ώρα τώρα, αν δεν αντιληφθούν τον ανθρωπισμό, να αντιληφθούν τουλάχιστον την ανάγκη ορθολογικής αντιμετώπισης του προβλήματος. Πόσο πιεστικά όμως μπορούμε να το θέσουμε, για να επιμείνω λίγο παραπάνω, κύριε Υπουργέ? Αυτή τη στιγμή υπάρχει το πρόβλημα, το μεγαλύτερο βάρος του προβλήματος στη χώρα μας, όμως δεν μπορεί να το βλέπουν από μακριά και οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και των Βαλκανίων. Θα πρέπει άμεσα να δεχτούν μέρος του προβλήματος, να δεχτούν μέρος των προσφύγων με μια αναλογική κατανομή ανάλογα με τον πληθυσμό και την οικονομική τους δυνατότητα, όπως και η Τουρκία να δεχθεί τις επιστροφές που απαιτούνται και που προβλέπουν και τα σχέδια, αν θέλετε και τα ανατολικά σχέδια, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να γίνουμε εμείς η μαύρη τρύπα της Ευρώπης. Αυτό δεν πρόκειται να γίνει, είτε το θέλουν κάποιοι Ευρωπαίοι ή δήθεν Ευρωπαίοι, είτε όχι. Εγώ θα πρότεινα, Μάριον, αν έχουμε λίγο χρόνο, πάντα με την αίρεση ότι μπορεί να συνδεθούμε απευθείας για να παρακολουθήσουμε τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα και του κυρίου Τούσκ, να ρωτήσουμε τον κύριο Τόσκα για τα συνόδευτα παιδιά που συζητούσαμε νωρίτερα. Αφού προηγουμένως όμως, και ίσως ακροβατήσουμε ή πάρουμε το ρίσκο του χρόνου, να δούμε αποκλειστικές εικόνες που ήρθαν πριν από λίγο, κύριε Τόσκα, με την ιστορία μιας μητέρας που, αν δεν κάνω λάθος, μετά από 5 μήνες μπορούμε να δούμε τις εικόνες. Είναι η επανένωση εδώ, και προσέξτε το σας παρακαλώ, αν μπορούμε να το έχουμε και με φυσικό ήχο, η επανένωση μιας οικογένειας μετά από 5 μήνες. 5 παιδιά, αυτή η μάνα που βλέπετε, χρειάστηκαν 5 μήνες για να ξανασυναντήσει τα 5 παιδιά της. Είναι από το λιμάνι της Μυτιλίνης, αν δεν κάνω λάθος,
Πριν από 20 μέρες, είναι από τις τυχερές περιπτώσεις, παρά το γεγονός, Χρήστο, όπως λες, ότι χρειάστηκαν 5 μήνες, βρίσκει τα παιδιά της, γιατί δυστυχώς πολλά παιδιά έχουν χαθεί μέσα στη μετακίνηση, έτσι, είτε στο Αιγαίο, αυτά τα θλιβερά περιστατικά που έχουμε δει, είτε, εν πάση περιπτώσει, οι ιστορίες που δεν ξέρουμε τι έχουν απογίνει κάποια παιδιά. Τουλάχιστον αυτή είναι μια πολύ συγκινητική στιγμή, μέσα από μια οδύσσια ξαναβρίσκεται μια οικογένεια. Θα διορθώσουμε μόνο το χρόνο, ότι είναι μετά, το διαβάζω τώρα, επειδή είναι περίπου 20 μέρες που προσπαθούσε να βρει τα παιδιά της, 5 μήνες διαρκεί η περιπέτεια της οικογένειας του ταξιδιού Μάριον. Ζητούμε την κατανόηση, γιατί αυτές είναι οι πληροφορίες που έρχονται αυτήν την ώρα. 20 μέρες αναζητούσε τα παιδιά της στο λιμάνι της Μυτιλίνης. Μια περιπέτεια όμως που διαρκεί 5 μήνες. Είναι εικόνες που πήραμε πριν από λίγο και μεταδίδονται για πρώτη φορά, κύριε Τόσκα. Και εδώ υπάρχει και πεδίο δόξης. Μπορούμε να τις βλέπουμε και στη συνέχεια. Πεδίο δόξης και για τις ελληνικές αρχές να βοηθήσουν στο θέμα των ασυνόδευτων παιδιών, των επανενώσεων αυτών των οικογενειών. Η κυρία Παπά από τη μετάδραση, που ήταν λίγο νωρίτερα κοντά μας, κύριε Υπουργέ, μας είπε, μας κατέθεσε εδώ την εμπειρία της, ότι δεν αποτελεί προτεραιότητα η περίπτωση των ασυνόδευτων παιδιών, με το οποίο φαντάζομαι ότι είχε λίγο παράξενα στα αυτιά όλων, διότι ένα παιδί είναι το πιο απροστάτευτο από οποιονδήποτε ένα παιδί ανήλικο να ταξιδεύει μόνο του. Κυρία Μιχελιδάκη, δεν βλέπω τις εικόνες, δεν έχω ανοιχτή τηλεόραση μπροστά μου, αλλά μπορώ να φανταστώ και θα έλεγα ότι αυτοί οι οποίοι φτιάχνουν φράχτες στην Ευρώπη και αυτοί οι οποίοι λίγο πολύ μας λένε βουλιάξτε τις βάρκες, δεν το λένε ανοιχτά, αλλά θα το θέλανε, ας δούνε τα μάτια αυτών των παιδιών και μετά ας πούνε αυτά που λένε. Σε ό,τι αφορά τις προτεραιότητες και το θέμα των ασυνόδευτων παιδιών, γίνεται προσπάθεια και από το κράτος και από την αστυνομία και από τις ΜΚΟ, και δεν είναι η ώρα ούτε των ανταγωνισμών, ούτε είναι ποιος κάνει καλύτερη δουλειά. Είναι η ώρα της συλλογικής προσπάθειας και του κράτους και του ολόκληρου και των ΜΚΟ και όσων θέλουν να βοηθήσουν και των τοπικών κοινωνιών, και μόνο μια τέτοια συλλογική προσπάθεια με πατριωτική αντίληψη μπορεί να μας βγάλει από αυτή τη μεγάλη κρίση που έρχεται, υπενθυμίζω, να συμπληρώσει ή να μπει επιπλέον της οικονομικής κρίσης που αντιμετωπίζουμε εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτά θα πρέπει να τα εκτιμήσει η Ευρώπη. Το πρόβλημα δεν είναι μόνο ελληνικό. Το πρόβλημα δεν είναι καν ευρωπαϊκό. Είναι παγκόσμιο το πρόβλημα και σαν τέτοιο πρέπει να το δούμε και να το αντιμετωπίσουμε. Μάλιστα. Πάντως, κύριε Υπουργέ, θα μου επιτρέψετε, επειδή παρατηρώ τις απαντήσεις σας όλο αυτό το διάστημα, εδώ σας ασκείται και έντονη κριτική από την αντιπολίτευση, ότι με αφορμή το επιχείρημα ότι η Ευρώπη δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις σας, στις υποχρεώσεις της, προσπαθούμε και εμείς να καλύψουμε τα δικά μας κενά. Πρέπει να γίναν και λάθη από την δική μας πλευρά και από την ελληνική κυβέρνηση. Δεν μπορεί να είναι μόνο η αδυναμία της Ευρώπης. Όπως για παράδειγμα στα κονδύλια, πάνω αυτό που λες, Χρήστο μου, ότι δεν υπήρχε, αναφέρουν ότι δεν υπήρχε η διαχειριστική αρχή, άργησε πολύ να λειτουργήσει, ώστε να γίνει η απορρόφηση αυτών των κονδυλίων, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, συζητούσαμε για 500 εκατομμύρια και μέχρι αυτή την ώρα, αν δεν κάνουμε λάθος ή αν έχουν αλλάξει τα δεδομένα, ό,τι είχε βγει για να χρησιμοποιηθεί ήταν τα 50 από τα 500. Έτσι, δηλαδή, προφανώς θα πρέπει να υπήρξαν καθυστερήσεις. Προφανώς έχουν υπάρξει και λάθη, προφανώς έχουν υπάρξει και καθυστερήσεις, αλλά είναι φανερό ότι το κράτος αυτή τη στιγμή καταβάλει τεράστιες προσπάθειες σαν σύνολο για να αντιμετωπίσει την κατάσταση. Δεν τα ρίχνουμε όλα στους Ευρωπαίους, αλλά ξέρετε, η γραφειοκρατία πέρα από ελληνική υπάρχει και ευρωπαϊκή. Και καθυστερήσεις υπάρχουν και ευρωπαϊκές. Θυμάστε πριν ένα χρόνο τι λέγαν στην Ευρώπη, ότι το πρόβλημα είναι πρόβλημα εδώ των νοτίων, είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδας. Τι λένε τώρα και τι προσπαθούν να κάνουν. Άρα πάντως, πρέπει, κύριε Τόσκα, για να σας προβοκάρω, εγώ θυμάμαι και κάτι πιο πρόσφατο. Περισσότερο από όσο πρέπει. Όχι, όχι. Αλλά για να σας προβοκάρω, θυμάμαι και δηλώσεις σχετικά πρόσφατες του προκατόχου σας, του κυρίου Πανούση, που έλεγε ότι εγώ τα έλεγα, ήταν υπουργός της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ πριν τις εκλογές του Σεπτεμβρίου. Εγώ τα έλεγα, τους έλεγα ότι θα έρθουν 1 εκατομμύριο άνθρωποι και θα βρεθούμε σε αδιέξοδο και με θεωρούσαν καλοπερασάκια. Είναι δήλωση του κυρίου Πανούση.
Εντάξει, προφητικές δηλώσεις μπορούμε να κάνουμε όλοι μας, και εγώ να σας πω, για κινδύνους στην ανθρωπότητα μετά από 10 χρόνια. Αλλά το θέμα είναι τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα τωρινά προβλήματα και τι κάνουμε για να σχεδιάσουμε και να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα των επόμενων σε ετών. Σε αυτό το συλλογισμό, κύριε Υπουργέ, ακουμπάει η κριτική. Σε αυτό το συλλογισμό ακουμπάει ότι αναδεικνύονται τα προβλήματα, εντοπίζεται η κριτική για να μην ξαναγίνουν τα ίδια λάθη. Εκείνη η ανησυχία για το αν έχει γίνει απολύτως κατανοητό από την κυβέρνηση. Νομίζω ότι εμείς αυτομαστιγωνόμαστε μερικές φορές περισσότερο από όσο πρέπει και κάνουμε κριτική περισσότερο σκληρή από όσοι κάνει οποιαδήποτε αντιπολίτευση για τα λάθη μας. Αλλά προσπαθούμε να τα διορθώσουμε πολλές φορές με λίγα μέσα, με λίγες δυνατότητες, με χρήματα ακόμη και από τον Εθνικό Προϋπολογισμό. Προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα. Αυτό το ξέρουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτή τη στιγμή βοηθούν οι περισσότερες χώρες και βοηθάει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αλλά δυστυχώς, μην κλείνουμε και τα μάτια, ένα μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης βλέπε πρώην ανατολικές χώρες συν Αυστρία, προτιμούν να δουν το δικό τους εθνικό συμφέρον και να κοιτάξουν με παροπίδες τα προβλήματα. Μάλιστα, αυτό λοιπόν δεν είναι καλό, όχι για μας, αλλά για όλη την Ευρώπη. Κύριε Υπουργέ, να σας ευχαριστήσουμε πολύ την καλημέρα μας. Ναι. Καλή δουλειά, γιατί θα χρειαστεί πολλή δουλειά, όπως το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν,